απίστευτη αλλά άκρως αποκαλυπτική ιστορία με γατάκι στο νέο κημητήριο Ηρακλείου φέρνει στην επιφάνεια ο τηλεοπτικός φακός. Είναι και ένα αδέσποτο το οποίο το έχουν περιθάψει εκεί στην εκκλησία και το ταΐζουν και καλά κάνουν. Και όταν είναι τελετή εκεί, τις πιο πολλές περιπτώσεις είναι έρθει εκεί κάτω από το νεκρό. Μένει εκεί μέχρι την ώρα της τελετής. Και είναι και σε περιπτώσεις που όταν δει θλιμμένο κάποιο συγγενή, πάει και ανεβαίνει και στην ποδιά το πάνω. Και κάθεται εκεί. Ναι. Είναι περιπτώσεις που μας έχει ακολουθήσει μέχρι και την ώρα της ταφής. Αυτό είναι το γατάκι που πηγαίνει σε κηδείες και κουλουριάζεται κάτω από το φέρετρο στη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας, όπως αποκαλύπτει ο ιδιοκτήτης γραφείου κηδείων, Μιχάλης Πιτσικάκης. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, γιατί και αυτά έχουν ψυχή, τα τετραπόδια. Είναι κάτι το. Δηλαδή, γιατί να πεις ότι ήταν ένα δικό του γατάκι ή σκυλάκι, να πεις ότι είναι σε ένα δικό του άνθρωπο το οποίο το έχει στο σπίτι του και του είναι, έχει ένα δέσιμο. Ναι, αλλά είναι έτσι το ξεκάρφωτο. Και το βλέπεις και έρχεται εκεί. Και από την αρχή τη κηδεία έρχεται. Ναι. Από την αρχή, από την ώρα που θα μπούμε μέσα. Το να, μπορεί να είναι και μισή ώρα πιο μπροστά πριν να ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Είναι εκεί, σε αυτή τη στάση, κάτω από το φέρετρο. Το τετράποδο, το οποίο αντιλαμβάνεται τον πόνο συγγενών, δεν διστάζει να βρεθεί ακόμη και στην αγκαλιά τους. Γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση. Και στην ποδιά συγγενή, ναι. Ναι. Και κάθεται εκεί μέχρι την ώρα της τελετής. Μέχρι που θα τελειώσει, φεύγουμε από εκεί να πάμε να κάνουμε την ταφή και ακολουθάει, είναι πολλές περιπτώσεις που έχει ακολουθήσει μέχρι τον τάφο. Καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Τώρα είναι πολύ καιρός που γίνεται. Πόσο καιρό? Εγώ τουλάχιστον πάνω από 4 μήνες. Δηλαδή, εγώ το έχω δει σε δικές μου περιπτώσεις που είμαι στο κημητήριο, δεν μπορώ να ξέρω για τις άλλες. Σε δικές μου περιπτώσεις στις 10 θα είναι στις 8. Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο εφημέριος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από τη συμπεριφορά του τετράποδου. Όποτε έχει κηδεί, κατεβαίνει. Να την ήρθε πάλι. Μπαίνει κάτω από το φέρετρο του νεκρού. Όποιος κλαίει, πάει πάνω του και του παρηγορεί. Την αγαπάει όλο το κημητήριο αυτό το γατάκι και μάλιστα όσοι έχουν χάσει και μάνα και πατέρα που ξανάρχονται στην κηδεία τη δεύτερη, είναι η πρώτη κουβέντα αυτή. Πού είναι το γατάκι? Πολλές φορές έχει πηδήξει πάνω στο νεκρό και ξαπλώνει πάνω στην κοιλή της, στα χεράκια του. Είναι μάλιστα το μοναδικό γατάκι στο κημητήριο το οποίο πηγαίνει σε κηδείες όπως σχολιάζει ο εφημέριος. Πρέπει να το δεις πώς μπαίνει στην εκκλησία, δηλαδή. Αργά, δεν διαφέρει τίποτα και ο κόσμος να έχει αργά, σταθερά, πάει εκεί που πρέπει να πάει. Όποιο δει και κλαίει, φεύγει από τον νεκρό και πάει πάνω του. Στα αγκαλιά του, ναι. Σκεφτείτε ότι οι Κυριακές που έχουμε την λειτουργία δεν πέρχεται. Που είναι πάλι η εκκλησία ανοιχτή. Έχετε μόνο κηδείες. Ενώ το όνομα που έδωσαν πολίτες στο γατάκι είναι... Προχθές μου λέγει ένας πώς θα το ονομάσουμε. Λέει, το βγάλουμε Χάρον. Ο Χάρον ήταν ο Βαρκάρης, ο οποίος έπαιρνε τους αποθανόντες, τους προσφάτως νεκρούς και τους περνούσε από τη μια όχθη του αχαίροντα του ποταμού στην άλλη, που ήταν και η πύλη του Άδη. Και τώρα το λέμε Χαρόνι, Χαρονάκο, Χαρούλι.